Η μεγαλύτερη απάτη. Ο Μητσοτάκης μόνο με τις βιομηχανίες, τίποτα άλλο. Τις μεγάλες, Αύξηση 9,2% εμφάνισε ο τζίρος στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων σε αξία κατά το 9μηνο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας. Όσον αφορά στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, αυτά παρουσιάζουν παρόμοια αυξητική τάση στο συν 9,5%, με την ανάπτυξη αυτή να είναι ξεκάθαρα πληθωριστική, καθώς οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν οριακά κατά μείον 0,8%. Αυτή είναι η κομπίνα των βιομηχάνων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο το λάδι τους ενδιαφέρει. Τα καύσιμα δεν τους ενδιαφέρουν. Το ρεύμα δεν τους ενδιαφέρει. Το λάδι γιατί? Από μία ζωή το λάδι ήταν ισάξιο με το κρέας και με το τυρί. Πού είναι το κρέας, πού είναι το τυρί? Τώρα το είδαμε που ανέβηκε το λάδι. Πώς θα το καλύψει ο αγρότης για να βγάλει αυτό το λάδι? Αλλά μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Να χτυπήσουν την αγροτική γη. Αναλόγως τι αγοράζεις. Τα τυριά είναι ακριβά, το κρέας είναι ακριβό. Είναι ορισμένα πράγματα. Εγώ όλη μου τη ζωή δούλευα σε αυτά. Έχω γνώση. Είναι ακρίβεια παντού. Και εδώ και εκεί και παντού. Κάθε εβδομάδα να μην πω μέρα παραμένα ότι ακριβαίνουν. Η κατάσταση για τους περισσότερους τίνει να γίνει οριακή. Τους καταναλωτές να ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Μια φαλκονέρα χρειάζονται όλοι. Να μπουν μέσα, να πάνε να πνιγούν, να ησυχάσουμε. Μπας και αναλάβει κανένας νέος. Δεν γίνεται τίποτα, οπότε να μην το συζητάμε. Να κοιτάξουν περισσότερο τη μεσαία τάξη. Αν και τώρα την έχουν διαλύσει και μας έχουν πάει στην κατώτερη, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αλλά πρέπει να κοιτάξουν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Και όταν έχεις οικογένεια και είναι και ιδίως τα νέα παιδιά, δυσκολεύονται και η οικογένεια να κάνουν και να ανταποκριθούν. Εξαρτώνται τα περισσότερα από τους γονείς. Δυστυχώς.